Φάνη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Και εγώ χαίρομαι. Απολαμβάνεις την τεράστια επιτυχία που συμβαίνει τώρα με το Μαέστρο? Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά για την πορεία του Μαέστρο. Δηλαδή το ότι μπήκε στο Netflix για μένα με κάνει και νιώθω προσωπικά υπερήφανος. Και ταυτόχρονα χαίρομαι για τον Χριστόφορο, γιατί το αξίζει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί που έχει κυριολεκτικά θυσιάσει τη ζωή του και τον έχει αφοσιώσει πάνω στο project. Είναι συγκλονιστικό, υπέροχο να δουλεύεις με ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά τους και αγαπούν όσους συνεργάζονται. Πώς έγινε η πρόταση, Φάνη? Πού ήσουν όταν σε πήρε ο Χριστόφορος? Στον δρόμο ήμουνα και με πήρε και μου είπε ότι με σκέφτεται για κάτι που μέχρι στο μυαλό του και του απάντησα καριέρα ναι. Και μου λέει, δεν θέλεις να το διαβάζεις? Όχι, δεν θέλω. Δεν υπήρχε που θέλω να πω όχι. Τα τελευταία χρόνια σε είχαμε συνηθίσει σε κωμικούς ρόλους. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε σαν δώρο σε σένα το να παίξεις το Φάνη, που είναι ένας δραματικός ρόλος? Χάρηκα πάρα πολύ που ήταν ένας δραματικός ρόλος, γιατί είχα πολύ καιρό να παίξω ένα δραματικό ρόλο και συνήθως στη χώρα μας λειτουργούμε λίγο με το τι έγινε χθες. Δεν θα έρθω γρήγορα στο μυαλό σου σε ένα δραματικό ρόλο. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέχρι 35 μου έπαιζα μόνο δραματικούς ρόλους. Δεν είμαι φύση κωμικός, είμαι θέση κωμικός. Δηλαδή παλεύω με την κωμωδία, δεν μου είναι η ευκολία μου. Δεν είναι ένα εύκολο γήπεδο και για όσους και όσοι λένε ότι η κωμωδία είναι ένα εύκολο γήπεδο, μπράβο τους και τους θαυμάζω. Τα χρήματα αυτά που κακώς ψάξατε είναι χρήματα από δικές μου επαγγελματικές δραστηριότητες. Ξέπλυμα δηλαδή. Να υποθέσω πως τελειώσαμε με το φαγητό. Πώς ήταν η συνύπαρξή σου με τη Χαβουλά Αλεξίου στο σετ, στα γυρίσματα? Ένα πράγμα που χάρηκα πάρα πολύ ότι δεν απογοητεύτηκα καθόλου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αντιθέτως ενισχύθηκε η εικόνα μου για τη Χαρούλα. Θα σου πω γιατί. Γιατί πολλούς ανθρώπους θαυμάζουμε στη ζωή ως καλλιτέχνες. Όταν τους γνωρίζουμε σαν ανθρώπους, η απογοήτευση είναι τόσο μεγάλη που καταραίει και ο καλλιτέχνης μπροστά στα μάτια σου επιτόπου. Είναι υπέροχο να συναντάς έναν άνθρωπο που το θαυμάζει σαν καλλιτέχνη. Όταν το συναντάς, να σου δίνει άλλους 10 λόγους να το θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Εσύ τον συμπαθείς, το Φάνη? Ναι. Έχει καλά στοιχεία αυτός ο άνθρωπος? Οπωσδήποτε. Αλλιώς τον υπερασπίζομαι καταρχήν. Τώρα, όχι κοινωνικά, αλλά αυτή τη στιγμή μέσα από μένα μπαίνει ο Φάνης στο παιχνίδι και μπαίνει ζωή και εγώ οπωσδήποτε θα βρω όλους τους τρόπους να τον δικαιώσω. Πώς είναι η ζωή με δύο έφηβα παιδιά στο σπίτι? Έχεις δύο γιους έφηβους, 15, 14. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά μαζί τους. Είναι για μένα ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν θέλω ο χρόνος να περάσει γρήγορα. Θέλω πραγματικά να χαρώ όλες τις στιγμές με τους γιους μου. Έξυπνα πράγματα στη ζωή μου δεν ήταν δικές μου επιλογές. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε τη ζωή τους. Και το πιστεύω αυτό. Έτσι. Εγώ δεν είμαι από αυτή, σε αυτή την κατηγορία. Εγώ είμαι στην κατηγορία που η ζωή μου με πάει. Αφήνεις τα πράγματα να έρθουν. Όχι, προσπάθησα να την πάω και την πήγαινα λάθος σε συνέχεια. Όλο σε ένα ντουβάρι έπεφτα. Αλήθεια? Ναι, γιατί αυτό που ήθελα εγώ ήταν αυτό που σου μαθαίνει η κοινωνία ότι πρέπει να κάνεις. Ενώ η ζωή ξέρει τι είναι το καλύτερο για σένα. Επειδή ήμουν ανώριμος πολύ και δεν είχα καλή σχέση με τον εαυτό μου, λειτουργούσα πιο πολύ με τα κοινωνικά πρότυπα και τις κοινωνικές ταμπέλες. Ότι η επιτυχία είναι αυτό, ότι εκείνο. Και είχα φύγει τελείως από μένα. Έχεις ποτέ νιώσει πολύ άβολα ακούγοντας σχόλια για τη δική σου ζωή? Λίγα πράγματα με έχουν ενοχλήσει. Γιατί πολλές φορές καταλαβαίνω κιόλας. Ξέρεις τι να σου πω, ρε παιδί μου, ότι με χωρίζουν κάθε 15 μέρες, κάθε 20 μέρες, κάθε ένα μήνα χωρίζω. Γιατί και αυτή φυσιολογικό είναι. Οι άνθρωποι σου λέει τόσα χρόνια διάλογο, κάποτε θα χωρίζει από τα δεν θα είναι φέτος, θα του χρόνου, κάπου θα το πετύχω δηλαδή. Οπότε χώριζα τον κάθε χρόνο, κάποιο χρόνο θα σκάσει. Αυτό με αφορά, όχι γιατί με χωρίζει κάποιος, με αφορά στο βαθμό που θα έχει αυτό μια επίπτωση στα παιδιά μου, έτσι. Σε αυτό το κομμάτι με αφορά. Αλλά τώρα που μεγάλωσα τα παιδιά μου, έχει πάψει να με αφορά, γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχα μιλήσει πρώτα με τα παιδιά μου. Το να αλλάξεις ρόλο για μια συνθήκη, για μια στιγμή, να είσαι ας πούμε παρουσιαστής μιας εκπομπής, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό? Μου έχει περάσει, ναι, μου έχει περάσει. Είχα προτάσεις, για να σου ειλικρινής, απλά δεν έτυχε κάτι στο οποίο να κουμπώνω εγώ με το κόνσεπτ. Θα ήταν ας πούμε τηλεπαιχνίδι, έχεις σκεφτεί ποτέ πού θα σου άρεσες? Ένα είδος ίσως παιχνιδιού, είδος μια... δεν ξέρω, κάτι δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς, γιατί τα πράγματα που σκέφτομαι τα σκέφτομαι χωρίς εμένα. Γιατί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο τον αποκαλείς σύζυγο? Είμαστε πολλά χρόνια.
χρόνια μαζί πρώτον. Πόσα χρόνια είστε φίλοι? Είμαστε φίλοι από το 2005 νομίζω. Το 2005. Το λέω σύζυγο γιατί παίρνουμε πάρα πολλές ώρες μαζί. Μιλάμε πάρα πολλές ώρες μαζί στο τηλέφωνο. Για μένα ο Βασίλης είναι ένα σπάνιο πλάσμα. Είναι... πέραν από το ότι είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος, είναι σπουδαίος συνεργάτης. Είναι πάντα με το χαμόγελο, είναι πάντα με το γλυκό το λόγο, ακόμα και στις πιο σκληρές στιγμές. Όταν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη, πέρα το ότι θα δω τους κολλητούς μου φίλους, παιδικούς μου φίλους, θα συναντήσω τους συμμαθητές μου από το γυμνάσιο, από το λύκειο, τους καθηγητές μου, τους συμμαθητές μου δραματική σχολή και θα προσπαθήσω να βρεθώ με όλους. Για μένα το σημαντικότερο κομμάτι είναι οι σχέσεις. Και αυτά τα πρόσωπα όλα καθόρισαν, με διαμόρφωσαν. Αυτοί οι συμμαθητές μου μου λέγανε κάποια στιγμή στην τρίτη ηλικίου ότι έχω ταλέντο και να ασχοληθώ με αυτό. Πώς είναι η σχέση σου με τη μητέρα σου? Είναι μια σχέση που την επιδιώκω. Είναι ένας χώρος που γίνομαι κι εγώ παιδί. Είμαι ο γιος και μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει να κάνω τα απαγορευμένα. Δηλαδή, να πετάω το σόβρακο στον αέρα, να μπαίνω στο μπάνιο, να βγαίνω και να το παίρνω σιδερωμένο. Αυτό μ' αρέσει. Sorry. Μ' αρέσει γιατί μου το κάνει η μαμά μου και είμαι ο πιτσιρικάς γιος που αυτό το διάστημα που είμαι με τη μαμά μου είμαι ο κακομαθημένος της γιος. Και αυτή είναι η σχέση μας. Και δεν θέλω να τη χαλάσω καθόλου. Δεν θέλω να την ξενερώσω, να τη πάω σε μάνα, θα πλώσω εγώ. Δεν θέλω. Έχεις δίκιο. Γιατί της αρέσει. Και θέλει να το κάνει. Και συνεχίζει να μου λέει ντροπή. Τι θα πει, θα λέω στο βρακί έξω εσύ. Οπότε αυτή η συνενοχή μας, ας πούμε ότι κρατάμε αυτό το σενάριο, αυτούς τους ρόλους έτσι, είναι σαν να γίνομαι αμέσως 12, 13, 8, 6, 16 που ήμουν στο σπίτι. Κάποια παιδικά τραύματα που μπορεί να έχουμε μέσα μας. Εγώ, ας πούμε, έμαθα ότι είχες χάσει την αδερφή σου, ήσασταν παιδάκια και τα δύο. Εσύ ήσουν 4, η αδερφή σου ήταν 2, από μηνυγκίτιδα. Αυτό γράφει στην ψυχή ή κάποια στιγμή μπορεί και να σβήσει? Γράφει. Εγώ έχω συναισθηματική μνήμη καταρχήν. Ενίσχυσε αυτή η απώλεια και τη σχέση σου με τη μαμά σου? Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνθηκα πιο έντονα το ενδιαφέρον και το νιάξιμο και την αγωνία από τους γονείς μου, γιατί μετά από μια τέτοια απώλεια φοβάσαι μου σου πάθει κι άλλος κάτι. Κατάλαβες να σου πω με αυτήν την έννοια. Περισσότερο αυτό το στρες εισέπραξα και όχι τη δικιά μου τοποθέτηση. Δεν είχα χώρο για κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό σαν γεγονός για να μπορείς να πεις ότι θα μπορούσε μια σκέψη ενός παιδιού να υπερβεί την κατάσταση. Ήταν δύσκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία πραγματικά. Κι εγώ.